Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε οι εν Χριστώ αδελφοί. Πορευόμαστε λοιπόν για τις γιορτές, τις μεγάλες γιορτές, όπως είναι τα Χριστούγεννα, όπως είναι το Πάσχα, μέσω μιας νηστείας. Και τη μεν νηστεία του Πάσχα τη λέμε Μεγάλη Σαρακοστή, επειδή είναι 40 μέρες σύν τη Μεγάλη Εβδομάδα, και τη νηστεία των Χριστουγέννων και των άλλων εορτών, τις οποίες και αυτές τις έχει η Εκκλησία μας θέσει μέσα στο πρόγραμμα των διαφόρων εορτών, διότι έχουν πνευματική, μεγάλη πνευματική σημασία. Οι νηστείες μας θυμίζουν ότι είμαστε άνθρωποι θνητοί, και ότι χρειαζόμαστε μία τάξη στη σωματική μας αγωγή, η οποία αυτή θα συντελέσει οπωσδήποτε να καλυτερεύσει τους πνευματικούς μας ρυθμούς και να μας εισαγάγει σε μία άλλη πνευματική ατμόσφαιρα. Πολλοί άνθρωποι δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις νηστείες, άλλοι λιγότεροι. Πάντως η Εκκλησία, μέσω του πνευματικού, έχει κατατάξει τις νηστείες αυτές με πολύ σοβαρότητα, ακρίβεια, διάβγεια και πνευματικότητα. Μας θυμίζει λοιπόν η νηστεία τη μεγάλη εκείνη εντολή του Κυρίου, ο οποίος είπε να μην φάτε από το δέντρο αυτό, διότι οπωσδήποτε θα πεθάνετε. Έδωσε μια εντολή στον Παράδεισο, να φάμε από οπουδήποτε, εκτός από το δέντρο αυτό, το οποίο ήταν ο απογρευμένος καρπός, ουσιαστικά ήταν η τοποθέτησή μας απέναντι στην υπακοή προς το Θεό, την οποία δυστυχώς αστοχήσαμε και πέσαμε έξω. Και τι να κάνουμε καλό, κάναμε μεγάλο κακό. Η ανάμνηση λοιπόν και αυτού του πράγματος, το ότι είμαστε παράκοη προς το Θεό, παρακούσαμε δηλαδή την εντολή της νηστείας, να μην φάτε, γιατί το νηστεύω είναι αυτό που σημαίνει όχι σιτία, νη σιτία, όχι σιτία. Και έτσι λοιπόν, περιμένοντας τις μεγάλες γιορτές, και μια από αυτές η κορυφαία γιορτή είναι το Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού μας, νηστεύουμε για να αισθανθούμε την πνευματική αυτή κορύφωση. Για τους χριστιανούς το Πάσχα είναι πολύ περισσότερο από μία κοινή γιορτή, πολύ ανώτερο από την ανάμνηση ενός γεγονότος που πέρασε. Είναι η αρχή μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα, εποχής χαράς και χάριτος, θείου ελέους και θείας υιοθεσίας. Ο κάθε χριστιανός που έζησε αυτή την αναστάσιμη νύχτα, τη σωτήρια φωταυγή, το λαμπροφόρο αναστημένο Κύριο, γεύτηκε μια μοναδική χαρά. Και το ξέρει αυτός, τη χαρά αυτή της βραδιάς της Αναστάσεως. Είναι η κορυφαία δηλαδή χαρά που μαζί με την Ανάσταση του Χριστού τελειώνει η νηστεία και μπορούμε να εισαγάγουμε πάλι στον οργανισμό μας τρόφιμα τα οποία έχουμε επιθυμήσει βέβαια, τα οποία έχουμε συντελεθεί για ένα διάστημα. Δεν χαιρόνται πολύ την Ανάσταση εκείνοι οι οποίοι τρώνε καθημερινά και ιδίως τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το μέγεθος της νηστείας θα το καθορίσει ο πνευματικός. Ο πνευματικός θα μας πει πόσο και πότε θα νηστέψουμε. Γιατί η νηστεία εξαρτάται από την ηλικία, από την κατάσταση της υγείας και από πολλούς άλλους παράγοντες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η νηστεία, είναι ένα μέσον για να φτάσουμε σε μια πνευματική κατάσταση ανώτερη. Αυτή η νέα κατά Χριστόν ζωή λοιπόν, που έρχεται με την έγερση του Χριστού εκ των νεκρών, με τη δόξα του Πατρός, είναι για μας η χαρούμενη στιγμή του Πάσχα. Πάσχα στα παλιά χρόνια, ιδίως στην Ιουδαϊκή έτσι, εποχή, σημαίνει το πέρασμα, αυτό το πέρασμα που έκαναν από την γη της των Αιγυπτίων στη γη της Επαγγελίας.
και ξέρουμε το μεγάλο θαύμα που έγινε με τον Μωυσή, που άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα και καταποντίστηκε ο στρατός του Φαραώ. Είναι μεγάλο το γεγονός αυτό για όλους μας. Πρώτον, διότι το Πάσχα είναι πέρασμα από τη θνητότητα στην Αθανασία, αλλά και δεύτερον, διότι έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα, που έδειξε ο Θεός με αυτό το θαύμα, όχι μόνο στους Ισραηλίτες αλλά και σε εμάς, ότι είναι παντοδύναμος, ότι μπορεί να νικήσει στρατούς ισχυρούς με τη δύναμη τη δική του. Και είναι ένα δίδαγμα και για σήμερα που κινδυνεύουμε σαν έθνος από τις ηθαγένειες που δίνονται από εδώ και από εκεί, που δεν μας βρίσκουν σύμφωνα αυτά τα πράγματα, γιατί γίνονται με μια κακή σκοπιμότητα να αλλάξει το καθεστώς της Ορθοδοξίας και να μπουν μέσα στην Ελλάδα, να γίνει ένα κράτος σαν την Αμερική, όλες οι εθνότητες να έχουν την ίδια ισχύ με τους Ορθοδόξους. Και επειδή οι Ορθόδοξοι δεν είναι τόσο επιθετικοί όπως είναι οι μουσουλμανικοί λαοί, γι' αυτό θα συμβεί ίσως αυτό που συνέβη στη Βοσνία, να δώσουν περιθώρια να μαζευτούν μουσουλμανικά στοιχεία στη Βοσνία και μετά τα ίδια αυτά, όταν έγιναν 30%, διεκδικήσαν όλη τη χώρα και διώξαν τους Σέρβους από τη χώρα τους. Ελπίζω να μην το πάθουμε κι εμείς και η ιστορία να μας διδάξει ότι άλλο το να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου και άλλο να του δίνεις όπλο στο χέρι για να σε σκοτώσει, να σε πυροβολήσει. Αλλά αυτή η νέα ζωή, μάλλον αυτό το θαύμα που έγινε, το μεγάλο θαύμα, το οποίο το έχουν κορυφαίο οι Ισραηλίτες, και δεν μπορεί να μην έγινε, δεν μπορεί να είναι ένα ψέμα αυτό, η διάβαση δηλαδή μέσω του βυθού της θαλάσσης, της Ερυθράς Θαλάσσης, δεν μπορεί να είναι ένα ψέμα, διότι δεν μπορεί ένας ολόκληρος λαός να έχει ξεγελαστεί και να πιστεύει σε ένα ψέμα και να είναι παράδοσή του αυτό το ψέμα, έγινε πραγματικά. Είναι αδύνατο να μην έχει συμβεί αυτό. Είναι τελείως αφύσικο και τελείως παράλογο να είπε κάποιος, παιδιά, να κάνουμε μια κομπίνα, να πούμε ότι περάσαμε από την Ερυθρά Θάλασσα και ότι ο Φαραώ πνίγηκε εκεί. Είναι ιστορικό. Ιστορικά αποδεικμένο γεγονός αυτό. Και έτσι βλέπουμε ότι τα δύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Βλέπουμε ότι η δύναμη του Θεού είναι ανίκητη. Ότι εκείνα που οι άνθρωποι τα υπολογίζουμε, σε μια στιγμή έρχονται ανάποδα από ό,τι τα υπολογίζουμε, διότι υπάρχει και η Θεία Παρέμβαση. Και το κακό, το ψεύδος, η ατιμία δεν ευλογείται από το Θεό. Δεν ήταν τελείως τυχαίο το γεγονός ότι νικήσαμε εξαπλάσιο στρατό, δεκαπλάσιο στρατό τότε στην Κοριτσά, στην Ιταλία, στην Αλβανία, τους Ιταλούς, γιατί βεβαίως και ο Θεός δεν ανέχτηκε αυτή την αδικία που έγινε εις βάρος της Ελλάδος. Και η Παναγία βοήθησε τα μάλιστα, τα μέγιστα, για να συντελεστεί το θαύμα του έπους του 40, δηλαδή ένας μικρός λαός όπως ήταν οι Έλληνες, 7,5 εκατομμύρια, να νικήσουν τον άξονα ή τουλάχιστον να το καταφέρουν πλήγματα θανάσιμα, τέτοια που δεν είχε φανταστεί κανείς ποτέ στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Και ένας λόγος είναι βέβαια το ότι υπήρχαν αποφασισμένοι μαχητές τότε, ορθόδοξοι άνθρωποι, που για την πίστη στην πατρίδα και το Θεό, στο Θεό και στην πατρίδα, πρωτίστως στο Θεό και μετά στην πατρίδα, έκαναν το θαύμα του 40, όπως έγινε και το 1821. Με την πίστη αυτή νίκησαν και οι επαναστάτες και έδιωξαν τον εχθρό, τους Τούρκους, οι οποίοι είχαν τους Οθωμανούς, οι οποίοι είχαν κατακτήσει την Ελλάδα για 400 χρόνια. Ανέτειλε λοιπόν το φως από τον τάφο για να μας δείξει ότι ο Χριστός είναι πάντα ζωντανός και βοηθά άλλους εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται πνευματικά. Και ένας πνευματικός αγώνας είναι και η νηστεία. Το Πάσχα, αγαπητοί μου, πανηγυρίζουμε την Ανάσταση του Χριστού ως γεγονός που έγινε και γίνεται ακόμα και για μας και σήμερα. Είναι γεγονός που άλλαξε τη φύση του θανάτου και έκανε πέρασμα προς τη Βασιλεία του Θεού. Άλλωστε Πάσχα ή θα πει πέρασμα. Είναι μια πολύ κοινή λέξη σε όλες τις γλώσσες των λαών. Πάσα το λένε στα ισπανικά, που σημαίνει πέρασμα. Όπως και με την μπάλα που λένε κάνουμε μια πάσα, κάνουμε ένα πέρασμα. Πάσο λένε εκείνο στα μπαρ που πετάνε τα ποτήρια πάνω. Είναι το πέρασμα των ποτηριών δηλαδή και των μπουκαλιών από τη μια μεριά στην άλλη. Πάσχουα, Πασάχ το λένε οι Εβραίοι. Πάσχα το λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι.
και συμβολίζει τη μεταμόρφωση της δραματικής τραγωδίας του ανθρώπου σε θρίαμβο. Συμβολίζει τον αιώνιο θρίαμβο σε μια ζωή αιώνια πλέον και αναστημένη μαζί με τον Χριστό, τον δοξασμένο σώμα του Χριστού, ο οποίος με την άστασή του πάτησε το θάνατο. Θανάτο, θάνατον πατήσας, λέμε εμείς. Και ο Χριστός λοιπόν έγινε πρωτότοκος των νεκρών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλο, δηλαδή εκείνος που αναστήθηκε από την κοιλία του Άδη. Ήδη ο ίδιος ο Κύριος είχε πει στους Φαρισαίους όταν του ζητήσανε θαύμα για να τον εκθέσουν περισσότερο, του λένε τώρα αυτή τη στιγμή κατέβασε λέει φωτιά από τον ουρανό. Και ο Χριστός είπε γενιά πονηρή και μιχαλής, δεν θα δείτε θαύμα όσο του πείτε ευλογημένος ερχόμενος, και το μόνο θαύμα που θα δείτε θα είναι το θαύμα του Ιωνά, ο οποίος έμεινε τριήμερο στο Κήτος και εξεβράστη την τρίτη ημέρα σώος. Εννοούσε βεβαίως την τριήμερη ταφή και ανάστασή του. Διότι ο Χριστός αληθινά πέθανε σαν άνθρωπος. Ο Θεός βέβαια δεν πεθαίνει ποτέ. Ο Χριστός Θεός, η θεότητα του Χριστού δηλαδή δεν πέθανε, αλλά η ανθρωπότητα του Χριστού πέθανε. Πέθανε όπως πέθαναν όλοι οι άνθρωποι. Και έμεινε τρεις ημέρες νεκρός στον τάφο, ενώ η ψυχή του ευρίσκεται στον Άδη. Βεβαίως ο Θεός είχε τη δυνατότητα να βρίσκεται και κοντά στον Πατέρα του. Και στον Άδη, και στον τάφο, και στον θρόνο. Αυτή είναι η δογματική της Εκκλησίας μας. Αλλά πρέπει καθημερινά να ζούμε το γεγονός αυτό, της Αναστάσεως του Χριστού, με τη δική μας εμπειρία. Μήπως χάνουμε το ζήλο μας και προδίδουμε αυτή την αξία της Αναστάσεως. Μήπως δεν την έχουμε πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας αυτή την Ανάσταση του Χριστού.